Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως 10. Κακή γλώσσα. Ο γλωσσάς, διαστραμμένος και οκνηρός και φλήρος και αργός, όλος τα λόγια του στόματός του φέρνει καταστροφή παροιμίες. Στόμα παράνομο κατά βόθρα μεγάλη, και όποιος μισηθεί από τον Κύριο και εγκαταληθεί, εκεί μέσα θα πέσει. Η γλώσσα απρόσεκτη και συνέπειες της. Πρώτος βαθμός, οι λόγοι που εξέρχονται από χίλια σεβούσας είναι του και τον οδηγούν στην καταστροφή, και τα λόγια του τα θρασέα του που προκαλεί το θάνατό του. Η γλώσσα του τον έφαγε. Δεύτερος βαθμός, το στόμα είναι το που είναι και η καταστροφή του και τα λόγια από τα χείλη του, θανατηφόρα παγίδα που συλλαμβάνει τη ζωή του και καταστρέφεται. Γλώσσα παπούτσι, μυαλό κουκούτσι, λέει ο εκδότης της Παλαιάς Διαθήκης πατήρ Ιωήλ. Στόμα είναι τον ομιλία πρεπώς και σαν τη χύτρα που βγάζει αναθυμιάσεις τις συμφορές. Περιπίπτυσε παγίδες και για τα λόγια του ο αμαρτωλός. Με λόγια προσβλητικά και άκρητα και ψεύτικα και δόλια και ποιορκίες και φιλονικίες, ενώ η σεμνή γλώσσα όλα αυτά τα προλαβαίνει. Ανεκτήρμονας πλούσιος στα λόγια, δεν θα σε λυπηθεί ούτε θα δικαστάσει όταν του φανεί εύλογο να σε παραδώσει βασανιστήρια, δεσμά φυλακής, σειράχ. Μυστικά σου θα προδώσει αμέσως για να πιαστείς, και στη φυλακή δεν θα λυπηθεί τους πόνους σου. Με τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος που έχει την αυθάδη γλώσσα, μη μάχεσαι και φιλονικείς και μη σωρεύεις το πυρ των παθών του ξύλα. Ισχυρογνώμονα δηλαδή και γλωσσόδη και αυθάδη και εγωιστή και αμετροεπή. Λένε ότι το φίδι έχει φοβερό κέντρο στη γλώσσα του, και όμως χειρότερο δεν είναι από κακή γλώσσα ανθρώπου. Και η σαύρα λέγεται θαλερή, αλλά η γλώσσα και πάλι είναι φλίαρη και πολύ χειρότερη της. Δάγκωμα σκορπιού θεραπεύεται. Λόγος φλίαρου όμως που εξέρχεται από στόμα κλείδι των πλησίων του. Φλόγα πύρινη σβήνει με νερό, αλλά γλώσσα κακή κανείς δεν καταπραίνει. Άλογος σκληροτράχυλο δαμάζει χαλινάρι, αλλά γλώσσα κακή κανείς δεν τη δαμάζει. Και άγριο θηρίο εύκολα ξημερώνεται, αλλά γλώσσα κακή δεν καταπραίνεται. Χειρότερο πράγμα στον κόσμο δεν βρίσκεται από κακιά γλώσσα. Η γλώσσα συμπλέκει σε ζύγους και σπίτια και παιδιά εναντίον γονιών και αδελφούς εναντίον αδελφών. Όλα κακά μέσω γλώσσας κύριλλος. Γλώσσα ήπια συντρίβει κόκαλα, παροιμίες. Δηλαδή, τον ελληνικό γλώσσα κόκαλα δεν έχει, και κόκαλα τσακίζει. Όπως Δαβίδη, Αΐας και παροιμίες της λέξης, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ, δολιούσαν τις γλώσσες, ή ως ασπίδος υπό τα χείλη, το στόμα αράς και πικρίας γέμι. Γιατί οι Ιουδαίοι περισσότερο αμάρτησαν και από τους ιδωλολάτρες, όπως μαρτυρούν και οι πιο ονομαστοί από τους προφήτες τους, οι οποίοι συμφωνώντας και μεταξύ τους γίνονται κατηγοροί τους. Όταν φεύγει κανείς από το καλό, αμέσως αχριώνεται, αφού παρεκτρέπεται από την φυσική κίνηση του καλού και οδηγείται στο παραφύση και καταλήγει σε πολλούς γκρεμούς από την αμαρτία και συντρίβεται ταλαιπωρούμενος και αναστατωμένος. Ακόμα και με λόγια πικρά και φαρμακερά και καταραμένα και δόλια, σαν τον τάφο νεκρό στο καλό, ενώ παράλληλα ετοιμάζει και την αιώνια κόλαση με την αμαρτία που διαπράττει μακριά από την οδό της ειρήνης και την κατά Θεό πολιτεία. Ρωμαίοι μοίρασαν τις καρδιές τους σε Θεό αληθινό και σε ψευδοθεούς, και η καταστροφή τους είναι πολύ κοντά. Οσίε, αυτή η γλώσσα σου που προφέρει κακά θα σε καταλυπήσει και θα σε βλάψει, γιατί θάνατος και ζωή βρίσκονται στη διάθεση της γλώσσας μας, παροιμίες. Η γλώσσα κάστρα καταλεί και κάστρα θεμελιώνει. Η γλώσσα είναι ευκολογκρέμιση στην αμαρτία και προχειρότατη σε κάθε είδους κακίας, άλλοτε όργανο βλασφημίας και άλλοτε ύβρων, άλλοτε προξενήτρια εσχρών, επιθυμιών, άλλοτε συκοφαντή και καταλαλεί και κατηγορεί και δελειεύεται και απατά και ψευδομαρτυρεί, και γενικά γίνεται υπήρε της κάθε κακοδόλος και κρυφή κακοποιία με προσποίηση του καλού. Πρέπει επίσης ξεχωριστά να μας απασχολεί ως κακό, χαλεπότατο και κρυφό. Και δύσκολα του ξεφεύγουμε, και από τον παράδεισο έως τώρα με το διάβολο μας κυνηγάμε το φαρμάκι της δολιότητας. Πλημμύρισε όλους τους ανθρώπους περισσότερο από κάθε άλλο. Ψαλμί. Είναι μεγάλη κατεσχήνη για μας να μεταχειριζόμαστε την ίδια γλώσσα ως όργανο αγαθοσύνης και κακίας μαζί. Και επομένως πώς μπορούμε να προσευχόμαστε αλλά και να καταργιόμαστε τον εχθρό μας, αντί να του συγχωρούμε, για να μας συγχωρήσει και ο Θεός τα δικά μας φάλματα. Ιακώβου. Διπλή υπερβολή της αμαρτίας. Από την ίδια γλώσσα βγαίνουν ευλογία και κατάρα, και αναφέρονται και τα δυο στο Θεό. Η ευλογία αμέσως, ενώ η κατάρα εμέσως, μέσω της εικόνας του Θεού που είναι ο άνθρωπος.
γιατί η τιμή της εικόνας επί των πρωτότυπων διαβαίνει κατά τον Άγιο Βασίλειο και επιπλέον ο καθετών ημάς των Θεών αθετή Ιακώβου. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, αυτά να γίνονται έτσι, γιατί δεν γίνεται η ίδια πηγή να δίνει γλυκό και πικρό νερό μαζί, αφού είναι πράγματα αντίθετα και φύσικο να ενωθούν ποτέ. Από την καρδιά μας λοιπόν πηγαίνουν τα λόγια και από το στόμα μας εξέρχεται ο προφορικός λόγος. Ούτε πάλι γίνεται από σίκια λάδι από άμπελο σίκα, γιατί κάθε δέντρο έχει τον καρπό του, αλλά φυλάσσεται η τάξη της φύσεως, που οφείλουμε και εμείς να φυλάμε και να ειρηνεύουμε πράγει, ευλογώντας και επενώντας άλλους. Όπως ζήλος και φιλονική, ακαταστασία και κακία και κάθε φαύλο πράγμα. Πόση προσοχή χρειάζεται από τους Ορθοδόξους, γιατί έτσι έπεσαν και πέφτουν σήμερα πολλοί, γιατί γίνονται φύλαρχοι, περήφανοι, καταντούν έτσι να κηρύττουν παρουσιαζόμενοι με τη σοφία της πίστεώς μας φθονεροί, απέναντι στους πραγματικά ενάρετους και αληθινά δάσκαλους, σμίγοντας μέσα στα θεία και πολλά δικά τους ανθρώπινα για να ελκύσουν με αυτά τους ακροατές τους, αλλά από αυτά προέκυψαν τελικά και αιρέσεις. Ο Απόστολος, μετά τα περί της αχαλήνωτης γλώσσας και πικρολογίας, διδάσκει εδώ και για το φθόνο και τις μάταιες φιλονικίες, λέγοντας ότι τέτοιες διδασκαλίες κατά φθόνο δεν είναι από θεία σοφία και τον καλό ζήλο και ενθουσιασμό της ψυχής μας. Και ο Μέγας Βασίλης λέει έρηδα την προσπάθεια να μην φανεί κανείς κατώτερος άλλου και ερηθεία, πρόσκληση του άλλου επιδεικτική και κενόδοξη για μίμηση. Όποιος έχει πίστη νομιζόμενη, αλλά φανέρωτη και με έργα, αυταπατάται στην καρδιά του μάτια, και ας μην νομίζω ότι γίνεται δεκτός από το Θεό, αν δεν κάνει τα έργα του Θεού και συνάμα δεν κατηγορεί όσους είναι αντίθετη με την αχαλήνωτη τη γλώσσα του. Γιατί ο άνθρωπος έχει στην καρδιά του στο λογιστικό γραμμένο το Θεό νόμο, και φυσικά και τη διάκριση καλού και κακού, επιθυμώντας τα καλά και αποφεύγοντας τα αντίθετα, αλλά ως αυτεξούσιος τα πατά με την κακή του προαίρεση, αγαπώντας τις ειδονές και τον πλούτο και τη δόξα και τις απολαύσεις των αισθήσεων, σκοτίζοντας τη φυσική διάκριση κυνηγούμενος από τα πάθη. Η γλώσσα είναι φωτιά και στολή διαδικίας ακατάσχετο κακό, γεμάτη φαρμακερό δηλητήριο. Εάν κανείς δεν φταίει με τα λόγια, αυτός είναι και τέλειος. Μην ξαναπείς λόγο για δεύτερη φορά και δεν θα χάσεις. Σοφός περιμένει σιωπηλά να μιλήσει. Ο ακρατής και άφρονας παραβιάζει τα πάντα. Μερικοί απέδευτοι φαντάζουν για σπουδαίοι με το εντυπωσιακό παρουσιαστικό τους, αλλά η ευκαιρία τους ξεσκεπάζει εσώπου.